Και τα Καλλιόπη χρόνια είχα να φάω τέτοιο φαγητό. Α, σαν το φαγητό της κυρίας Καλλιόπης δεν έχει σε όλο το χωριό. Μόνο μην τη ρωτήσεις τη συνταγή, θα σου μιλάει 10 ώρες. Αστέρι, σέβου. Εσένα η μάνα σου μαγείρευε καλά. Όλες οι μανάδες μαγειρεύουν καλά. Καλή μαγείρισα ήταν. Αλλά δούλευε πολύ καημένη. Ξεχνιόταν και τη σκεγόταν. Δεν ήταν εύκολο να μεγαλώσει μόνη της. Έλειπε συνέχεια. Αλλά όταν γυρνούσε, ακουμπούσε το φαγητό πάνω στο τραπέζι και καμένο που ήταν εγώ το έτρωγα και χαιρόμουν. Είδες που σου λέω, σαν της μάνας δεν έχει. Ναι. Είναι το γονίδιο. Η αγάπη. Βέβαια δεν ήταν ακριβώς μάνα μου η Τασούλα, αλλά την είχα πάνω απ' όλα. Δεν ήταν μάνα σου. Δηλαδή. Όταν αρρώστησε, λίγο πριν πεθάνει, μου είπε ότι με είχε υιοθετήσει. Και εσύ μέχρι τότε δεν ήξερες τίποτα. Δεν αντέχει να μου το πει. Αν την ήξερες, θα την καταλάβαινες. Φοβόταν πως θα το πάρω. Είχε αγαπήσει. Είχε σαν παιδί της τόσα χρόνια. Δεν θα ήταν και για αυτή εύκολο να με χάσει. Και για τη μάνα σου την πραγματική δεν σου είπε τίποτα. Τίποτα. Πώς δεν μπορεί. Δεν ήξερε τίποτα να μου πει. Δηλαδή δεν ξέρεις ποια σε γέννησε. Ούτε το όνομά της. Πάνω να βάλω σαλάτα. Να βάλω και παξιμάδι. Ναι, βάλε. Λες, σκέζεσαι σε τέτοια φάση, ε. Αδέρφια, έχεις. Ούτε αυτό το ξέρω. Τι λες, ρε Άγγελ. Ζωή σου είναι. Και να μην ξέρεις τι γίνεται. Και δεν σου τρώει μέσα σου. Να μάθεις ποια ήτανε. Τι συνέβη και σε έδωσε για υιοθεσία. Παναγία μου, δώσ' μου δύναμη.